Λοιπόν, ε, έχουμε μεγάλη χαρά σήμερα. Είχαμε καιρό να την ε, δούμε κοντά μα. Ξέρετε ότι συχνά πυκνά έρχεται η Λιάνα εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ να συνομιλούμε μαζί τη. Πέρασε μια περιπέτεια μεγάλη. μεγάλη. Η αλήθεια είναι. Σοβαρή. Αλλά... Να είστε καλά, είσαστε η πρώτη που ανέβαλα δύο φορέ, έτσι. Αλλά. Ήταν άρθρο εκείνε τι μέρε. Πρέπει ναι. να πούμε, ε, επειδή τα συζητούσαμε, ότι είναι κομμάτι κανονικό, όχι αστεία. Ναι, είμαι. Λοιπόν, μπράβο σου, Είμαι, είμαι. το πάλεψα, το πάλεψα και το παλεύω και τώρα και όποιο έχει ζήσει την ασφυξία από πνευμονία, RSV και να έχει και έρπει τα ζωστήρα και να μπει ένα κουρέλι με στο νοσοκομείο, νομίζω ότι θα με ακολουθήσει. Και... Τώρα καταλαβαίνω και μία σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα, δεν με ενοχλεί. Εγώ έχω κόψει το τσιγάρο να είμαι ανάμεσα σε καπνιστέ. Φτάνει να υπάρχει ανοιχτό παράθυρο. Ναι. Και το 55... τα στούντιο δεν έχουν ανοιχτά παράθυρα. Ναι. Και μετά από 55 χρόνια νομίζω ότι είναι ένα άθλο. Όχι, από... όχι, αποφάσισα να το κόψω και το κόψω. Έτσι 55 το και... χρόνια κάπνιζες. Ναι, από, τα... από το σχολείο. Πόσο κάπνιζε σε... τη μέρα? Είχα φτάσει στην αθλειότητα, παίζοντα με το δίθεν ελαφρύ τσιγάρο, είχα φτάσει στην αθλειότητα μέσα στου τη πανδημία να καμίζω τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Δηλαδή 80 τσιγάρα. Το έκοψε μαχαίρι όμω. Μαχαίρι. Το έκοψε την ημέρα που πήγα στο νοσοκομείο. Στι 3, στις πέντε διασωλυνώθηκα. Αυτό θέλει. Ε... Το ήθελα, το, ήθελα, το ήθελα, Έπαιξε και ο φόβο ρόλο. Το ήθελα, όχι, όχι, δεν είναι. Ήταν ε, ε, βούληση α, Εγώ, εγώ ε, ε, και το τσιγάρο τελειώσαμε. Γρινής, Συνέβαλε το, το τσιγάρο στην κατάστασή σου. Συνέβαλε πάρα πολύ. Mm. Με την εξή έννοια: Δεν έχουν την ελαστικότητα τα πνευμόνια να τα βγάλουν πέρα ενό ανθρώπου που καπνίζει τόσα χρόνια. Και να έχω και το προνόμιο από τη φύση να έχω πολύ καλύτερα πνευμόνια από άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έκανα εξετάσει και τα πνευμόνια είναι σαν να μην έχω καπνίσει. Πράγμα που σε άλλου καπνιστέ συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια μετά. Να χτυπήσω ξύλο, δεν έχω τίποτα από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό, για, την ακρίβεια, για την ακρίβεια, ο άνθρωπο που έκανε την αξιονική γύρισε και είπε: ρε, παιδάκι μου, τι πνευμόνη είναι αυτό. Ε, φαντάσου, αν εγώ πέρασα τέτοια περιπέτεια έχοντα το στο προνόμιο να έχω γερά πνευμόνια, mm -hmm. πέ, έπαιξε ρόλο και η δουλειά, έτσι. Ενώ το διάφραγμα, η άσκηση του διαφράγματο, το γεγονό ότι εγώ μπορώ να βήξω, μπορώ να κάνω. Αλλά αυτά α μα ακούσει ο κόσμο και ειδικά είναι οι άνθρωποι. Πιστέψτε με, εγώ κάπνισα για τρει ζωέ. Mm -hmm. Η να αλήθεια χάσω... είναι ότι κάπνισε για τρει ζωέ. Ναι, κάπνισα για τρει ζωέ και παραλίγο να χάσω τη δική μου. Α μην το ξεκινήσουνε. Ναι. Δεν προσφέρει τίποτα. Νόμιζα ότι προσφέρει απόλαυση. Σου λείπει. Καθόλου. Αυτό είναι το παράξενο. Είμαι ήρεμη. Δεν μου αυξήθηκε η όρεξη. <laughs> Χάσα κιλά. Ξέρεις, μπορεί yeah. να είμαστε και δέσμοι ενό μύθου, παιδιά. ίσως. ίσως. Είμαστε και δέσμοι ενό μύθου. Θα σα πω κάτι. Εγώ δουλεύω, γράφω, χρησιμοποιώ τα χέρια μου το τσιγάρο σε μένα, ναι. Δεν ήταν αυτό που λένε ψυχολογικό για να κάνω κάτι τα χέρια μου. Όχι. Μαγειρεύω, κάνω. Ήταν απλά μηχανικό. Κάνω δουλειές. Ούτε ήταν τσιγάρο από όλα όχι, όχι, χριστιανέ μου. Έφτανα να, να με λιβανίζουν πέντε τσιγάρα γύρω-γύρω. Χωρί -γύρω. λόγο. Τώρα, τώρα θα σα πω. Γιατί είσαι και φίλοι μα και, και Κείτε, τώρα, ξέρω, όμως, ε, σε αγαπάμε πολύ. Κοίταξε όμω. Δεν σε θυμάμαι ποτέ χωρί τσιγάρο. Α, 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 να α, ξέρετε όμω κάτι, ότι αποστέρησε από την οικοτήνη ή θέλει βοήθεια. Εμένα οι γιατροί μου είπαν ότι θα έχω προβλήματα εάν δεν πάρω Μία, ε, ένα, μία χή δόση νοικοκύρης. Συμβουλευτείτε γιατρό ναι. Πάτε στις επιτροπές, πάτε στα νοσοκομεία. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Υπάρχουν μέθοδοι για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Να κάνεις απεξάρτηση. Σκέψου ότι από την κοκαίνη μπορείς να βγεις και σε ένα μήνα με βοήθεια από γιατρού. Uh -huh. Από το τσιγάρο θες από έξι μήνες μέχρι πέντε χρόνια. Ε, ναι, γιατί διαρκεί πάρα Επομένως, πολύ. Είναι ε, 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 εξαρτησιογόνα ουσία. Η οποία όμω ευτυχώ αποβάλλεται από τον οργανισμό. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, Λιάννα. Ναι, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Ε, ε, Οπότε πω ότι δεν σκιάχτηκα. Υπήρξαν στιγμέ που είπα: Πάει, παραδίδω το πνεύμα. Αλλά δεν ήθελα να πεθάνω. Είχα πράγματα mm. να κάνω. Και α πω και κάτι: Άμα βάλει και λίγο τον το εαυτό σου, βάζει και λίγο τη δύναμή σου και το παλέψει. Εγώ μιλάω με κόσμο. Ούτω ή άλλω δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι βιζαβή με το θάνατο. Άμα έχει στάση διγενή, θα το παλέψει. Το ξέρουμε όλοι ότι θα πεθάνουμε. Σκοπό είναι πώ ζούμε mm -hmm. και πώ φτάνουμε ω εκεί. Και υπάρχει και κάτι ε, που το νιώθει όταν είσαι στο νοσοκομείο και όταν είσαι στα δύσκολα. Πιο εύκολα σκοτώνει η μοναξιά από την αρρώστια, παιδιά. Αλήθεια. Yeah. Πολύ μοναξιά, yeah. ε. Θε ανθρώπου. Θε ανθρώπου να σε αγαπάνε. Θε ανθρώπου να σε σκέφτονται. Θε ανθρώπου για να ζήσει γι' αυτού. Mm -hmm. Θε σκοπό. Θε μάχη. Θες... Θέλει πάλι. Θέλει. Κατάλαβε την εννοώ. Άμα το, άμα το καταλήψει, θα σε καταλήψει. Yeah. Η ζωή είναι ωραία επειδή είναι δύσκολη. <laughs> Όχι, η ζωή είναι ωραία, και επειδή και είναι επειδή... δύσκολη. Όποιο έχει πάει σε κηδεία ξέρει ότι άμα πεθάνει. Δεν πρόκειται να σε απασχολήσει τίποτα. Να χαρά τα πράγματα. <laughs> Ήρεμα, γαλήνια, ειρηνικά. <laughs> να, εντάξει, α, θε, θέλει, θέλει, δουλειά, θέλει δουλειά. Πώς να σου το πω. Τι Κι, έμαθες. Πω και κάτι, ε, ε, εντάξει, θέλει το... δουλειά. Μην το ξεφτελίζουμε κιόλας. <laughs> ε, θέλει και πολλά άλλα πράγματα για να μπορέσεις να ζήσεις. Θέλει, προφανώ. Τι εκτό από το Θέλει και πολλά. λεφτά, θα τα θέλει... πούμε. Όχι, θέλει και λεφτά, θέλει και αμοιβή, θέλει και τη χαρά τη ζωή, θέλει να έχει ελεύθερο χρόνο, θέλει να μπορεί να κάνει πράγματα. Ότι τα επανεκτιμά κάθε φορά που βρίσκεσαι μπροστά στη δυσκολία, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη είναι αλήθεια. Αυτό που λέμε Ο πολιτισμό είναι όμω η κοινωνία, το σχολείο mm. και η ζωή να σε μαθαίνει να επανεκτιμά τα πράγματα χωρί να φτάνει στο θάνατο. Αυτό δηλαδή. Γιατί και... άμα σκεφτώ εγώ. Αυτή κέρδισε εσύ. ανθρώπου. Εγώ ευτυχώ το έχω πολλά χρόνια και αυτό μέσω. Επειδή έχει περάσει έχω, την προηγούμενη έχω, έχω περιπέτεια, πέτεια. Έχω την κουλτούρα τη μάχη τη ζωή. Αλήθεια σα το λέω. Έχω την κουλτούρα τη μη μοναξιά. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο και ξέρω ότι δεν μπορώ μόνη μου. Mm -hmm. Έχω το αίσθημα τη συντροφικότητα από μέσα μου και όταν το ζει κιόλα, όπω το ζω εγώ με του συντρόφου του Κουκουέ 30 χρόνια τώρα. Όπω το ζω με του φίλου μου. Όπω το ζω με του συναδέλφου μου. Όπω το, το ζω. Δεν δε σημαίνει ότι θα είσαι πάντα αγαπόμενο. Ή... Αλλά το να ξέρει να αγαπά και να ξέρουν να σε αγαπάνε και να μπορεί να το εισπράτει. Είναι ένα κομμάτι τη ζωή που ξέρω ότι ακούγεται παλαιϊκό, συντηρητικό. Άμα μου πει ένα άνθρωπο ότι αντέχει τη ζωή του μονάχο του σε ένα βράχο με τον κόσμο κατεστραμμένο γύρω του, τότε αυτό ο άνθρωπο δεν θα νοιαστεί ποτέ για τη Γάζα. Δεν θα δεχθεί ποτέ ότι υποκρίνεται ότι είναι ευτυχισμένο. Καλή ώρα. Όπω υποκρίνεται τώρα ο φίλο μα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Ναι, ότι πάει στο στρατό. Mm. Εντάξει τώρα. Δεν έχουμε πάει, έχουμε στείλει άντρε στο στρατό ένα γάρο. Mm. Σε λίγο θα πηγαίνουν εκεί οι γυναίκε. Μην το λέμε αυτό στρατιωτική θητεία και πάνω να υπηρετήσω. Είναι ο νόμος έτσι. Ο νόμος είναι έτσι. Που λέει ότι κύριε 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 του το νόμο, νεόλυφια, είναι. οι κάτοικοι του, εξωτερικού έχουν ένα μήνυμο με 20 ημερών να πάνε. Mm. Εντάξει, πήγαινε τι 20 ημέρε ήσυχα και ωραία και απλά. Μη μου πηγαίνει σε μονόκλινο χωρί κοριού. Με τι κάμερε γύρω-γύρω. Σε μονόκλινο χωρί κοριού πάει ρε, παιδιά. Θα, στο θάλαμο λέει. το κάνει και σο. Όχι. Ναι. Η συμπεριφορά, <σθυντήρα> Η συμπεριφορά είναι μονόκλινο χωρί κοριού. Η συμπεριφορά είναι μονόκλινο. Η συμπεριφορά είναι χωρί κοριού. Λοιπόν, ξέρει κάτι, εγώ περίμενα να τον συμβουλέψει ο κ. Κοστόλα, αρχηγό του στρατού ήταν. Μην το ρεζιλέψουμε. Μπείτε στη θέση τώρα του διοικητού του στρατοπέδου. Μα τώρα δεν θα τα που λέξει ο κ. Του τούπεσε καυτή πατάτα τώρα ο επώνυμο με τι κάμερε απ' έξω, με του γονεί, με τα άλλα τα παιδιά τα οποία μπορεί να κρέμονται. Που να έχουν αφήσει τι δουλειέ του στη μέση, να πάνε να κάνουν τη θητεία του, να ζήσουν με τα 9 ευρώ που δίνει το κράτο το μήνα. Mm -hmm. Ρε παιδάκι μου, να κοιτά ένα σουβλάκι, να περιμένει να πάρει άδεια, να φορέσει άλλα έχετε έχετε, έχετε, έχετε δοκιμάσει τα άρβουλα του στρατού που δίνει τώρα. Τα ρουτίνα, όχι. Δεν περπατάτε εσεί ναι. από εδώ μέχρι εκεί. 800 κιλά του πάλε ποτέ είναι. Α, κάτι ε, δεν. Ε, νομίζω, τα δικά μας, τα Νομίζετε ότι θα πάνε yeah. και αγοράζουν οι φαντάρι τα, τα ελαφριά, Α, τα αμερικάνικα με τι αερόστολε και τέτοια. Αυτά παραπάνω τα αγοράσει. Το φτηνότερο κάνει 30-40 ευρώ. <laughs> το καλύτερο 60-70-80. Τι ξέρει πόσα δώρα έχω κάνει άρβυλα, γιατί έτσι και το βάλει αυτό, δεν βγαίνει. Που είναι όλοι συνηθισμένοι τώρα με το αθλητικό, με την αερόσολα, <laughs> με το έτσι, με το έτσι. Πήγαινε, δεν τα αυτά τα άρβυλα. Ταυτίσανε στον δρόμο. Και να τρέχει με αυτά, Εντάξτε, να κάνει ασκήσει. Θα μου πει τώρα, ότι ο κάθε επώνυμο που το λέει και η καρδούλα του και το λέει και η τσέπη του, έτσι. Εντάξει, θα, απ' την άλλη, πάει με αυτά, μισό λεπτό. Όλοι οι, μισή βίσμα, οι είναι στο στρατό. Μα το Χριστό και την Παναγία. Αυτή τη στιγμή καθόλου. Δηλαδή, δηλαδή το κουκουέ δηλαδή, δεν έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο ε, να να μπες, για, για στο, στο στρατό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, σε αυτή τη στιγμή του ανθρώπου που είναι στο κουκουέ, του κυνηγάει ο στρατό και εσύ μου λε για βίσμα. Γιατί του κυνηγάει ο στρατό. Δεν σα συγκαλέσει. Έχουν ξεκινήσει ολόκληρη έρευνα γιατί μίλησε η, η, η ah. θες, στη συγκέντρωση. Βγαίνει ένα παιδί και λέει, βγάλτε αυτή την ξέρω, τη φασιστοειδή κατάσταση όπω ήταν στη, στην Κρήτη, το ξέρετε. Mm. Που έχουν βάλει έναν πιλότο στην πτέρυγα γαμάχη. Την 115 στα χανιά. Έχουν ένα ναζί πιλότο ω υπόδειγμα πολύ καλού πιλότου. Δεν έχουν σύμβολα ναζιστικά όμω. Σε καλέ. Υπάρχει σύμβολο ναζιστικό. Όχι, δεν είναι αυτό το είναι. Όχι, δεν είναι καλά. Ναι, αλλά λένε ποιο είναι. Ξέρουν ποιο είναι. Και, κάνει, και λέγεται Αδόλφο και ο Κακομοίρη. Μάλιστα. Και. Αδόλφο, άνθρωπο Υπάρχει κι άλλο Αδόλφο τώρα, παιδιά. Υπάρχει ο Αδόλφο, ο οποίο βομβάρδιζε την Ιουγκοσλαβία 25 χρόνια, τέτοιε μέρε, 24 του μηνό Μαρτίου, ξεκινήσανε οι βομβραδισμοί στην Ιουγκοσλαβία τη ΕΕ, που έκοψε την Ιουγκοσλαβία σε κομματάκια και τώρα συζητά για την ενοποίηση των Βαλκανίων με τον Τζίπρα, ηγέτη στο Συμβούλιο τη Ευρώπη τη προσπάθεια να ενοποιήσει τα Βαλκάνια. Και θα συζητάμε τώρα για τη θητεία του Κασελάκη, για αυτό εκείνο το άλλο. Έχουμε το μύχο, το μύχο. Περίμενε, μην το πεις. Να πέφτε πέφτε μην το μπουρτζι. Περίμενε, μπούρζι. περίμενε, περίμενε. Ακούσέ με, περίμενε, μην το πεις, μισό το λεπτό. Φυλακή. Πάμε στο σωτήρι μπαρσάκι, Όχι. γιατί υπάρχει αυτή. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να προλάβω θέλω να πω κάτι. Θα το πεις, περίμενε, γι' αυτό θα πεις. Ε, πάμε στο σωτήρι, Μπαρσάκη. Έχουμε συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Έλα, Σωτήρι, ακριβώ για αυτό το θέμα που λέει εξή, εξή, μισή, η Λιάγκη. 6,5 ώρα το απόγευμα έχει συλλαλητήριο η Όγε. Περίμενε. Ο, ο Σύλλογο Μισθωτών Δικηγόρων. Λοιπόν, έλα, Σωτήρι, έλα, σωτήρι. για να πε μα δώσουμε Εξήλειξη... το ρεπορτάζ από το εφετείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδίκαση τη υπόθεση εδώ στο εφετείο. Όπου ε, απ' έξω ακριβώ έχει συγκεντρωθεί πλήθο κόσμου για να διαμαρτυρηθεί για την ε, ε, απόφαση τη εισαγγελέω να μην ασκήσει δίωξη στον κατηγορούμενο, στο βασικό κατηγορούμενο για την κατηγορία της μαστροπίας όπως μπορείτε να δείτε έχουν κρεμάσει και πανό, ενώ συγκέντρωση είχαμε και χθες το βράδυ στον, στο Σύνταγμα όπου υπήρξε σημειώθηκε ένταση μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών και αναμένουμε τώρα σε λίγη ώρα να δούμε με... πώ θα εξελιχθεί. Για το βιασμό δεν του ασκεί και έχει τροποποιηθεί η κατηγορία για την ε, μαστροπία. Έλα, Λιάννα. Κοιτάξτε να δείτε, αν δει κανένα τον νόμο, μπορεί να φάει και 20 χρόνια. Έτσι τώρα... μας μα έλεγε ακούστε... η Ιωάννα ακούστε με όμω. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και γι' αυτό ε, κάνει και η Όγια και η μισθωτή δικηγόρη την κινητοποίηση απόψε στι 6.30 μπροστά από το εφετείο. Mm -hmm. Η αντίληψη ότι δεν υπάρχει βιασμό ακυρώνει την κατάθεση του παιδιού. Το είπαμε το και εμεί αυτό. Το παιδί αυτό πέρασε. Το παιδί αυτό πέρασε από όλου του ειδικού του. Για το αν είναι ειλικρινέ. Το παιδί έχει πει ότι τη βίασε στα 12. Το παιδί. Τι με απασχολεί εμένα είναι και πάρα πολύ κόσμο φαντάζομαι. Η αντίληψη ότι η παιδεραστία είναι κάτι που μπορεί να παίξει, πέσει στα χαμηλά. Και η αντίληψη ότι ένα κορίτσι 12 χρονών, προσέξτε πως έχουμε παίξει με βάση τις κουλτούρες. Εγώ yeah. αυτό γράφω αύριο. Yeah. Έχουμε ξεκινήσει από τη Λολίτα του Ναμπόκοφ και έχουμε φτάσει στην αντίληψη ότι το όριο παίζει. Είναι παιδί στα 12, είναι στα 14, είναι στα 15. Είναι παιδεραστία. Παιδί, Λιάνα, Δεν είναι. Και παίζει και ο νόμος εκεί. Ένα παιδί μπορεί να συνενεί. Μα είναι δυνατόν να συνενεί, ρε παιδιά. Μα, μα το Χριστό δηλαδή. Εγώ θυμάμαι μια ζωή να λέμε, τα έκανε στα 14, τα έκανε στα 15. Οι γονεί φταίνε. Αυτοί που έχουν, το, έχουν υπό την επιμέλεια την κυδαιμονία του, γιατί μπορεί να μην είναι γονεί, μπορεί να είναι αυτό. Να... Έπειτα, όλα τα ορφανά θα βγουν στο δρόμο. Όλα τα συνόδευτα θα βγουν στο δρόμο και θα έχουν συνένεση. Γιατί άμα πεινά, άμα πεινά, έχει. Στα σεπόλια θα είναι, συγγνώμη. Στα σε... Αυτή τη στιγμή η... είμαστε εμεί μπροστά από το εφετείο. Εμεί θα πάμε στι 6,5 στις... η Ωγε στα σεπόλια ξανά. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην καρδιά, ακούστε με τώρα. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα να παίζει μια κοινωνία. Όταν παίζει με την αντίληψη ότι όλα μπορούν να προσαρμοστούν και ο νόμος... Η η αντίληψη ότι αρκεί η δικαιοσύνη δεν αρκεί η δικαιοσύνη. Δεν αρκεί. Αν δεν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα στην πράξη, κανένα νόμο, όσο και δίκαιο να είναι. Τώρα εδώ που τα λέμε, όταν έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτό τώρα είχε και παρέα με επώνυμου παιδιά. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μπορεί να έχει και λεφτά να πληρώσει πολύ ακριβό δικηγόρο. Ε, η μάνα και αυτό το κοριτσάκι σε τι κοινωνικο-οικονομική και ταξική κατάσταση βρίσκονται σε σχέση με αυτόν. Πείτε μου. Mm -hmm. Πείτε. Ε, επίσης, αυτά, να μην, μην, φτάσουμε μην φτάσουμε και στο έχουν σημείο βγει, να, να κατηγορούμε... Πρέπει να προσέχουν και οι δικηγόροι. Ε. Δηλαδή, έχω ακούσει κάτι απαράδεκτες δηλώσεις... Απαράδεκτες δηλώσεις... Δηλαδή. Όπως... Ούτε καν θέλω να τι κάνω ένα παραγωγή. Όχι, όχι, περίπου. Μ μην, είναι. κατηγορούμε και, μην φτάσουμε να κατηγορήσουμε και τη 12χρονη στο τέλο. Στο τέλο λοιπόν, εκεί δεν κανένα... θα λοιπόν, κανένα, καταλήξουμε. Κανένα 12χρονο δεν παιδί... Τα ήθελε. θέλω να Λολίτα, πω, Λουλίτα. προσέξτε μην... σε... η λέξη είναι κλειδί μην... το μην, Μην, λέμε ότι ένα 12χρονο παιδί αποφάσισε να βγει έξω και να εκδίδεται. Θα δηλαδή, σα απαντήσω αυτό, κα... πάτη κάτι πολύ σκληρό. Χωρί να είμαι νομικό, για μένα θα ήταν ποινικά κολλάσιμο. Θα σα απαντήσω κάτι πάρα πολύ σκληρό. Το παιδί που πεινάει που είναι ολομόναχο, που είναι ξένο, ε. που είναι πεταμένο, εάν αναγκαστεί για να φάει, να κοιμηθεί με έναν κύριο, ναι. βάλτε το κύριο σε όσα εισαγωγικά θέλετε, που δεν πάρουν στον προφορικό λόγο, που έχει τα λεφτά και είναι ματσό, είναι συνένεση. Όχι, δεν σε παρακαλώ, δεν, πρέπει να ακούγονται αυτά. Δηλαδή, δεν πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, α... πάτε στα Σεπόλια σήμερα, πάμε, πάμε όσοι παρακά. θέλετε. Σεπόλια, είπε. Λοιπόν. Σε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Α, θα μα πει και για τα Σούγκερ Ντάντι. Τι του... σα πω για τα Σούγκερ Άδικο και ο Γραμματέα. 500 χρόνια συμβαίνει αυτό. Ναι, αλλά ξεσήκωσε θύλα. Εύκολο Αυτό είναι σαν τη θητεία. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει μια γραμμή η οποία είναι απολύτω αισθητή. Αυτή τη στιγμή, στο να πάει φρεγάτα κάτω στον κόλπο, και να ρίξει τέσσερι ψωροβολέ τώρα, μην το παρουσιάζουμε σαν ηρωική πράξη, γιατί κάτι και κάποια πράγματα. Εγώ είμαι ε, γυναίκα, δεν έχω πάει στρατό. Για εμά εντάξει, τέσσερι βολέ τώρα, ναι. ξέρετε τι σημαίνει, Εδώ δεν mm -hmm. το πήραν πρόεδρε, να φτάσει σε λιγότερο από δύο χιλιόμετρα. Γιατί σημαίνει αυτό. Τα δύο χιλιόμετρα σημαίνει. Και μόνο πυροβόλο. Δεν σκόθηκαν πυραυλοί. Α το τώρα. Όχι. Λοιπόν, Μα δεν χρειάζονται. Α, αφήστε το τώρα. Τι, το δουλειά mm -hmm. τι δουλειά έχουμε εμεί εκεί. Τι δουλειά έχουμε. Τα παιδιά γιατί είναι εκεί. Πόσο ευτελισμένο είναι. Μιλάτε για εκπόρνευση. Μιλάτε για τα sugar daddies. Με 1500 εφάπαξ επίδομα καλύπτονται οι ανάγκες των στρατιωτικών και του ναυτικού. Mm -hmm. Αυτό Μακριά ο, ο, ο γραμματέα τα... έκανε λάθος με το sugar daddies. <laughs> έκανε λάθος με το sugar daddies. Μπορεί να πω έκανε ένα λάθος γιατί έβαλε μόνο τις γυναίκες Και δεν έβαλε και τους άντρες μαζί. Ε, ε, επίσης δεν είναι όλα Νομίζω ότι έγινε ένα λάθος που Γιατί Σούγκαρ ε, Μπέιμπις Προσέξτε Σούγκαρ Μπέιμπις δυστυχώ, υπάρχουν και από τα δύο φύλλα. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ακούγεται στη Βουλή ότι όσα κορίτσια θα είναι φοιτήτριε. Δεν είναι η θεία. Μπορε... Συγγνώμη. Αν είχε ξέ, πει, το, πει κάτι το, το, τέτοιο. Δεν είναι η θεία. Κα... Καταπληκτικά υπερβολή, είναι Όχι. Μην το λε κάτι υπερβολή, γιατί. Καθυπερβολή, λοιπόν. Αυτή Α, τη ας, στιγμή θα, θα παίξει κορίτσια... στο διαδίκτυο η εκπομπή και η υπερβολή σου θα γίνει δεδομένη. Μάλιστα. Αν να το αφήσουμε. Και θα γίνει κατά κόρον. Επειδή ζει σε μία δημοκρατία. κορίτσια. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι. Κάποια κορίτσια από αυτά που είναι φοιτήτριε. Θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο ώστε να ολοκληρώσουν του σπουδέ. Γιατί δεν πρέπει να ακούγεται, Δεν είναι πραγματικότητα. Ισχύει. Δεν μιλάς για συγκάλυψη. Ε, τότε να μην ακούγεται για τα ΤΕΜΠΗ η 717. 17 Να μην νομίζω, ακούγεται νομίζω. για τα ΤΕΜΠΗ αυτό που λέει το ΚΚΟΕ, ότι, σ... σ... ότι άμα πάρει τα τρένα Συγ... πρέπει Συγ... να πα πίσω συ... πάρα συγνώμη, πολλά συγνώμη, χρόνια συγνώμη, και σε συγνώμη. πάρα πολλού συμπολίτε. Αυτό θα γίνει επειδή θα έρθουν τα μη κρατικά με κυβερνητικά. Όχι, θα το σκεπάσουν. Όχι, μα δεν ήταν η αναφορά μόνο σε αυτό. Ήταν μία αναφορά ενδεικτική του τι σημαίνει. Στην ιδιωτική παιδεία mm. και στην ιδιωτικοποίηση και τη κρατική παιδεία. Mm. Γιατί έχει ιδιωτικοποιηθεί η κρατική παιδεία όταν πρέπει να πληρώσει για το μεταπτυχιακό. Mm. Όταν πρέπει να πληρώσει για την έρευνα. Όταν πρέπει να πληρώσει εδώ όταν να πληρώσει. Όταν πρέπει να πληρώσει και... τα φροντιστήρια. Όταν λοιπόν πρέπει να πληρώσει τα φροντιστήρια και δεν yeah. χρειάζεται άλλα πράγματα. Τότε εκ των yeah. πραγμάτων yeah. έρχεται με μαθηματική ακρίβεια όπω έρχεται. Η αντίληψη ότι ήρθε το Χάρβαρντ εδώ, θα έρθει μαζί με αυτό και η κουλτούρα και η νοοτροπία. Ότι δεν πειράζει να βρω χορηγό και σπόνσορα με το αζημίο του. Δυστυχώ έρχεται. Όταν όλα πολλούνται και αγοράζονται, αγάπη μου γλυκιά. Mm. Όταν η κηδεία έχει κατηγορίε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κατηγορία. Όταν οι τάφοι έχουν Αληθέση ταξική το. τοποθέτηση, Αληθέση, επίσης, ναι. πρώτη ζώνη, δεύτερη ζώνη, τρίτη ζώνη. Δεν είναι μόνο τα ρομαντικά στο στον Τιτανικό. Αν πνιγεί και η τρίτη θέση. Κι αν οι Στάρι ήταν μπροστά και κάνανε έτσι τα χεράκια του. Είναι γιατί σημαίνει κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Για να δεν πολύ. ζουν οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Δεν σπουδάζουν με τον ίδιο τρόπο. Και δεν πεθαίνουν με τον ίδιο τρόπο όταν η κοινωνία είναι τόσο ταξική που μια μειονότητα λεφτάδων... Επικαλείται το δικό τη δίκαιο για να το εφαρμόσει στην πλειονότητα των εργαζομένων του οποίου εκμεταλλεύεται. Λοιπόν, που Αν αυτό εσεί το βλύσει, βρίσκεται στο που σε έχουμε που πίσω. Να αυτό θυμάστε, γιατί εγώ. άφησα μια φράση στη μέση, ε, επιτέλου δεν μου αρέσει. Την να την ολοκληρώσω και κλείνω αμέσω όσο μπορώ πιο σύντομα. Αυτή τη στιγμή το κουκουένει στο στόχαστρο. Γιατί εν ώψη ευρωεκλογών, στο στόχαστρο. Και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Mm. Όχι το σούγκαρ δηλαδή θα πιάσουν, την τρίχα θα την κάνουν τριχιά. Για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Είμαστε οι μόνοι που είμαστε εναντίον αυτή τη πολιτική. Οι μόνοι. Σαν τη μίγα στο γάλα. Γεια ότι μόνο έτσι θα σωθείτε. Καλημέρα. Με το κουκουέ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Πραγματικά χαρήκαμε που σε έχω μαζί. Και πραγματικά είμαι καλά. Το ξέρει, Για να μπορείτε να με φιλοξενείτε πολύ. εδώ και να λέω λοιπόν. αυτά που λέω. Να είστε καλά και να παραμείνετε τέριαστοι. Πάμε. Σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.